Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε μία ημερίδα που διοργανώνεται από το Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Κορίνθου και το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, σαφώς και το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. Έχει να κάνει με θέματα πρόληψης που αφορούν και τα δύο φύλλα, και γυναίκα και άντρα. Καλωσορίζουμε απόψε εδώ στο Πρωταστικό Κέντρο Αθλητιών τον διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου, τον κύριο Ιωάννη Λαουδιά. Καλωσορίζουμε και τους ιατρούς του Νοσοκομείου Κορίνθου, οι οποίοι θα μας αναλύσουν κάποια θέματα που αφορούν θέματα υγείας, γυναικών και ανδρών. Κύριε Λαουδιά, είναι τιμή για μας που είσαι απόψε εδώ στο χωριό μας σε αυτή την σημαντική εκδήλωση που αφορά την πρόληψη, την αντιμετώπιση ασθενειών που χτυπάει ειδικά νέους ανθρώπους, νέες ηλικίες. Κύριε Σταματάκη, ευχαριστώ το Δήμο για τη συνεργασία που είχαμε αυτό το δεκάμινο, για συνεργασία που ήταν αποδοτική υποφελία των Δημοτών του Δήμου Κορίνθου. Οφείλω να πω ότι ούτε με τον κ. Σταματάκη γνωριζόμασταν, η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλή και αποδοτική. Καταφέραμε να βάλουμε και κάποιες περισσότερες από το νοσοκομείο, παρόλο που δεν ήταν στην αρμοδιότητά μας, σε κάποιες κοινότητες, δημοτικές κοινότητες, το Σολομό, τα Εξαμήνια, και όχι μόνο, πάμε και αλλού. Κάποιους γιατρούς να έχουμε επιπλέον επισκέψεις για να γίνεται ηλεκτρονική συνταγογράφηση εκεί επιτόπου στα χωριά. Θεωρώ απαράδεκτο να μετακινείται κυρίως ο ηλικιωμένος πληθυσμός προκειμένου να πάει για μια συνταγή είτε στην πόλη του είτε σε κάποιο κέντρο υγείας που είναι πολύ μακρύτερα από το σπίτι του. Έτσι βοηθήσαμε και συνεργαστήκαμε με τον κ. Σταματάκη πάρα πολύ καλά, με αποτέλεσμα σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα να καταφέρουμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο όλους τους πολίτες του δημοτικού δημοτικών αυτών διαμερίσματων. Εδώ έχετε μία τώρα, ένας που είναι άντρας, το λένε Σόγαμπρο, η Σόνικη που λέγεται. Εγώ οφείλω να εξάγω και την προσωπικότητα της κυρίας Σαρίδη, Λέκα. Γιατί συνεργαστήκαμε άψογα τα 10 χρόνια. Δεν κάνω απολογισμό εδώ, αλλά θεωρώ την πρόσφυγη μου, επειδή η συνεργασία μας ήταν κάτι παραπάνω από άψογη και αποτελέσματα στο νοσοκομείο, στην προσωπική υπηρεσία και όχι μόνο φαίνονται, εκμεταλλευτείτε την ύφη σας εδώ, προκειμένου να ανεβάσετε τα δίκαια ακόμα περισσότερο εδώ. Η σημερινή συνάθεση όσων ανθρώπων εδώ, συνάδελφων, αλλά και απλών ανθρώπων, να ενδιαφέρονται να ακούσουν χρήσιμα πράγματα, δείχνουν ότι η μοντέρνα ιατρική θα πρέπει να στοχεύει σε πρακτικές πρόληψης που αφορούν αυτές οι παρουσιάσεις από τους ιατρικούς επιστήμονες, σε μεσογειακή διατροφή, καθώς και σε προγράμματα που αφορούν την άθληση, εξού και η συμμετοχή του δικαίου πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος του Δήμου. Είναι άτυχη η στιγμή σήμερα, γιατί από το βήμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον απερχόμενο διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου, έχοντας και την εξής προσωπική εμπειρία. Από το 82 πυρετό στην Κόρυφο έχω βιώσει 19 αλλαγές διοικητών. Ο κάθε διοικητής είχε να προσφέρει κάτι. Άλλος δεν μπορεί να πάρει περισσότερο. Ο κύριος Λαουδιάς πραγματικά πήρε ένα νοσοκομείο υποδιάλυση και κατάφερε και το έβαλε στο πρώτο πρόγραμμα. Και για να περάσουμε τώρα στην πρόληψη. Η πρόληψη μπορεί να είναι πρωτογενής, η χημειοπροφύλαξη ή μπορεί να είναι δευτερογενής, το screening. Η πρωτογενή χημειοπροφύλαξη ουσιαστικά είναι η προληπτική χορήγηση διάφορων φυσικών ή συνθετικών χημικών ουσιών με σκοπό την πρόληψη ή αναστροφή ενός υπερσπερματικού καρκινογένεσης. Οι ουσίες οι οποίες έχουν βρεθεί ότι έχουν πιθανή χημειοπροφυλακτική δράση
είναι τα αρετινοειδή, τα άδεια ανδρογόνα, τα φυτοειστρογόνα, οι αμαστολές της 5α ρετροτάσης, η φιναστερίδιο, που χρησιμοποιείται και σαν φάρμακο για την αντιμετώπιση της καλοίδης του πλασίας του προστάτη, οι βιταμίνες Ε και Δ, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, το σελήνιο, η λικοπένη και το μέγα 6 πουλιακό ροστοξείο περιέχονται στο ηχθιέλαιο. Επίσης, έρευνα υπάρχει ουσιαστικά από την Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία για την 5α ρετροτάση και την φιναστερίδιο. Τώρα, η δευτερογενής πρόληψη είναι ο μαζικός πληθυσμιακός έλεγχος. Ουσιαστικά, αυτό το πάει να πει είναι ο έλεγχος του ασυμπτωματικού γενικού αντρικού πληθυσμού. Με σκοπό τη διαπίστωση κάποια υποομάδα η οποία θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να δώσει την νόσο. Στη συνέχεια, σκοπός είναι αυτή η υποομάδα να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο, ώστε να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της κακοήθειας. Και επίσης, στη δευτερογενή πέφτει την πρώιμη διάγνωση, που αναφέρει ουσιαστικά στον έλεγχο ασθενών, οι οποίοι προσέρχονται στο ιατρείο με συμπτώματα κατώτερου αποποιητικού. Σκοπός αυτών των δύο είναι η πρώιμη διαπίστωση κλινικά εντοπισμένων πόντων, που πρακτικά είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να αντιμετωπίσουν φυσικά προσφέροντα σχέση στον ασθενή. Δηλαδή, ουσιαστικά η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου προστάτη, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα στην πρόσκληση αυτή είναι εμείς θέλουμε να συμμετάσχουμε προσφέροντας ορισμένα πράγματα πάνω στην πρόληψη, όσο αφορά καταρχάς τις κλιματιακές διαταραχές, κατά δεύτερον τα σεξουαλικά σου μεταδόνα νοσήματα και θα κλείσω εγώ με ένα μεγάλο κεφάλαιο πάνω στους καρκίνους γενικά όσο αφορά τους μαρτωμαστό και τον έσω γενικό οργάνο. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κλιματιακών διαταραχών. Η κλιμακτήριος ή αλλιώς περιμενοπαυσιακή περίοδος και ονομάζεται μεταβατική περίοδος πριν και μετά την αρχική πάυση λειτουργίας νοσηματικών. Συνήθως διαρκεί από 2 έως 5 έτη και χαρακτηρίζεται από κανόνιστους κύκλους τόσο σε βαρύτητα όσο και σε διάρκεια. Η εμμηνόπαυση αποτελεί τη μόνη φάση της ορθωτικής λειτουργίας και κλινικά βρίσκεται στην απουσία μήνου ρήσης και 12 μήνους τουλάχιστον. Η μέση ηλικία στην οποία εμφανίζεται η εμμηνόπαυση αποτελεί την ηλικία των 50 ετών. Το 1% των γυναικών που εμφανίσουν εμμηνόπαυση πριν την ηλικία των 40 ετών, ενώ το 5% μετά την ηλικία των 55 ετών. Εξορχόμεθα πάνω ή γύρω από τα γενετικά όργανα, όλα στην περιοχή, ενώ και στην περιοχή του προκτού, όπως για παράδειγμα φαγούρα, αιμορραγία ή έκρηση υγρών, αιμορραγία του κόλπου. Τώρα τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα σε σχέση με την γνωστή και τη γέννα. Η έκρηση εδώ στην Ελλάδα υποβάλλεται σε εξετάσεις αίματος για ορισμένα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα, για AIDS, σύμφυλη παρκήτητα β. Γιατί σε περίπτωση που η μητέρα έχει ένα τέτοιο νόσημα, κινδυνεύει να μολυνθεί και τον αιμονό κατά το λεκετό ή το θυλασμό.